προσπάθειά της. Ξεκίνημα με έναν Τσουκαχάρα. Κι άλλο. Έχανε ρόδα το κορμί της, όπως λένε. Ήταν εξαιρετική εμφάνιση εδώ σε αυτό το τελικό για τη Βανέσα Φεράρι. Πάρα πολύ όμορφη. Είχε τρεις σειρές ακροβατικών ασκήσεων από τις πιο δύσκολες. Με δύο τσουκαχάρα και μία πιρουέτα πολλαπλή, διπλή ή τριπλή, δεν προλάβαμε να το δούμε καλά. Εδώ είναι η πρώτη διαγώνιος και είδατε την προσγείωσή της στην εξαιρετική. Ξανά εδώ το Τσουκαχάρα για, για το νέο αυτό ταλέντο, το νέο αυτό ταλέντο, αθλήτρια υψηλού επίπεδου πια, αφού κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι μια αθλήτρια με μέλλον και εδώ είναι η πιρουέτα την οποία είδαμε και δεν ήταν ούτε διπλή, ήταν τριπλή και για εκείνη η πιρουέτα. Εξαιρετικά δύσκολη και σπάνια, όπως σπάνιες είναι οι αθλήτριες που παρακολουθούμε. Ξανά και πάλι εδώ η σειρά των ακροβατικών ασκήσεων στο διπλό σάλτο πίσω σε βέ. Λίγο πριν το φινάλε, πριν κάνει αυτή τη ρόδα, πολύ θεαματική και εντυπωσιακή. Ένα 15-450 για τη Βανέσα Φεράρι, είναι στη δεύτερη θέση. Μετά την Σάντρα Ισβάσα.